Υπήρξε μεγάλος παιδαγωγός και το έργο του εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από όλους τους παιδαγωγούς όλων των εποχών. Ο ίδιος είχε πει χαρακτηριστικά, ας φροντίσουν για μια ολοκληρωμένη αγωγή που θα διαμορφώσει την καρδιά, το νου και το χέρι του παιδιού. Επίσης, η Μαρία Μοντεσόρη, μέθοδος της παιδιάς στην παιδαγωγική, υποστηρίζει ότι ακόμη και τα άγγιχα παιδιά, όταν ενθαρρύνονται, κατάλληλα αποκτούν ένα αυθόρμητο ενδιαφέρον στη μάθηση και μια αυθόρμητη αυτοπιθαρχία. Έχουμε εδώ δηλαδή ένα δεκάλογο, δεν γράφουμε βέβαια να το πω γιατί σας λέω το ζητούμενο μου κάνω, παιδαγωγικής μεθόδου, συνοπτικά. Όμως, πήρα από αυτό το χρόνο που είμαι και δουλεύω μαζί με τα παιδιά και ως γονιός, λέει ότι όλα καλά τα λέμε εμείς στην παιδαγωγή και τα λέμε οι μεγάλοι σπουδαίοι στην παιδαγωγή, όμως χρειάζεται και κάτι άλλο. Αυτό τουλάχιστον δηλαδή που θα ήθελα σήμερα να σας καταθέσω μαζί σας. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και από κάπου πιο άλλο, όχι απλά μόνο συνθήματα, δεκάλογος κλπ. Έχουν ανάγκη και από ένα χάρισμα, μία χάρη. Κάτι που πρέπει να το επικαλυστούμε. Τη θεία χάρη. Θα σας το εξηγήσω αργότερα. Έτσι λοιπόν ο γονιός είναι ένας πνευματικός οδηγός προγραμματισμός, που όπως λέει και ο μεγάλος του και της φίλης αυτό έτσι να σπηρίζει, εγώ το πω. Σπηρίζει, να το κάνω λίγο μακριά, όχι. Έτσι. Ο μεγάλος ιεράρχης Χρυσόστομος λοιπόν κρατάει, λέει ότι ο πνευματικός οδηγός ο γονιός κρατάει το πηδάλι του σκάφους. Όταν δεν το κρατάει καλά, τότε και το σκάφος να παρακολουθείτε, και μαζί του οι ταξιδιώτες, επιπροκειμένου, η οικογένεια και τα παιδιά. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια εποχή που βλέπουμε πόσο μπερδεμένα είναι τα πράγματα. Μεταμπερδεμένη κοινωνία, μπερδεμένα τα πράγματα. Τα παιδιά μας, αλλά και εμείς μπερδεμένοι. Πολλές φορές με ρωτούν γονείς, πώς θα είναι στα παιδιά μας, και πώς να τα πω. Μαγειρεύουν τη συνταγή, τους δώσαμε εμείς πλέον. Και έτσι, ας μην παρασυνόμαστε αν το φαγητό αποτυχαίνει. Εμείς δώσαμε τη συνταγή. Ο ρόλος του γονιού, λοιπόν, η τέχνη των τεχνών. Ίσως δεν υπάρχει πια σύγχρονος γονιός που σε κάποια στιγμή έντονης απογοήτευσης ή θυμούνται να μας έλεγξε και να αναφώνησε. Όχι, όταν ήμουν εγώ παιδί, αλλιώς τους μεγάλωνα. Ή το αντίστροφο. Ίσως δεν υπάρχει παιδί που να μην εκφράσει κάπου το παράπονο του κάποια στιγμή ότι οι γονείς του δείχνουν ανεμοδίτικες αντιλήψεις ή ότι είναι καταπληκτικοί. Και τώρα τελευταία, τα παιδιά λένε ότι είμαστε ψυχαναγκαστικοί. Αυτό είναι καινούργιο. Που τη μάθανε, κάπου κάτι θα ξέρω. Κάποτε λοιπόν, για να γίνει κοινός ο γονιός και μάλιστα μιλούσαμε και για ένστικτο. Σήμερα δεν μιλάει για ένστικτο. Σήμερα δεν φτάνει μόνο το ένστικτο. Κάποτε τελείωνε δικηγόρος, έπαιρνε το πτυχίο και μέχρι να μεθάνει ο δικηγόρος. Τώρα έχει το κοινωνικό δίκαιο, έχει το δικαίωμα του πολίτη, υπάρχουν τα δικαιώματα των παιδιών. Λίγο να μείνει σε εκείνο που έμαθε όταν τελείωσε το πανεπιστήμιο. Τελείωνε γιατρός, μέχρι να μεθάνει γιατρός σου. Τώρα με την πέρα τα πράγματα. Το πρωί από στις ειδήσεις ότι θα πες κάτι να πω, στις 10 διαβάζεις άλλη έρευνα. Πιείτε καφέ, γιατί κάνει καλό και είναι και ένα αντιπροσωπικό σου. Λοιπόν, αλλάζουν τα πράγματα και αλίμονο αν μείνεις στο πτυχίο, το πτυχίο της γνώσης που είχες πάρει τότε. Έτσι λοιπόν, έτσι το ναι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Και να σας πω, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι γονιός. Και πάρα πολύ δύσκολο να έχεις παιδί. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι δεν είναι δύσκολο να κάνεις παιδί, γιατί σε 9 μήνες θα το κάνεις. Υπάρχει η επιστήμη τώρα τόσο, έχει τόσο